Καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να είστε εδώ απόψε. Θέλω, κύριε Κατρίνη, είχα προγραμματίσει να ξεκινήσω αλλιώς τις ερωτήσεις μου, αλλά επειδή η επικαιρότητα μας προλαβαίνει καμιά φορά, θέλω μια σύντομη απάντησή σας για αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε σήμερα, δηλαδή ότι δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ εμπλέκονται κατά τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε μια υπόθεση ενός κυκλώματος εκβιασμών στο Δήμο Αθηναίων. Βεβαίως διαγράφησαν. Δεν ξέρω αν έχουν διαγραφεί και από το κόμμα. Θέλω να μου πείτε αν πρέπει να αναμένουμε κάποιες άλλες ενέργειες. Κοιτάξτε, είναι ορθό ότι τέθηκαν εκτός ΠΑΣΟΚ. Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς. Αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο και διαπραγμάτευτο. Όμως θα έλεγα ότι καλύτερα θα ήταν να μην λειτουργούμε ως επιμηθείς, αλλά θα πρέπει όλα τα κόμματα να έχουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, προληπτικούς τέτοιους, ώστε να αποτρέπουν αυτά τα φαινόμενα τα οποία πραγματικά φύγουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθω στα δικά σας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως από την αρχή. Τι είναι το διαφορετικό που προτείνετε εσείς, ποια θα είναι η ιδεολογική κατεύθυνση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή με εσάς στην ηγεσία του? Κύριε Παντινέ, εγώ λέω με σαφήνεια ότι δεν συμβιβάζομαι με την εικόνα ενός ΠΑΣΟΚ το οποίο παλεύει μεταξύ δεύτερης ή τρίτης θέσης με ένα ποσοστό 13, 15, 16%. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η ελπίδα και προοπτική στους πολίτες δίνει μια μεγάλη, μια πλατιά δημοκρατική παράταξη, η οποία συνιστά πραγματική απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ικανή να κυβερνήσει και βεβαίως είναι ένα κόμμα εξουσίας. Και το τρίτο είναι ότι δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ σε καμία των περιπτώσεων, και σε αυτό είμαι καθαρός και διαπραγμάτευτος, να είναι μπαλαντέρ οποιασδήποτε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, μετά τις επόμενες εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιοι μπορούν να προσδοκούν και σε αυτό το ενδεχόμενο. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει με ποιους είναι, για ποιους είναι και ποιους εκπροσωπεί. Και βεβαίως να ξεκαθαρίσει οριστικά με ποιους δεν είναι. Πρέπει να είναι μια μεγάλη παράταξη, πρέπει μάλλον να είναι ηγέτιδα δύναμη στην προσπάθεια δημιουργίας μιας μεγάλης παράταξης, η οποία τι θα κάνει? Θα αγκαλιάσει την κοινωνική αντιπολίτευση που πριν από ένα μήνα συνέντευξε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί μου δημιουργείται πολλά ερωτήματα, πρέπει να σας πω, ολοκληρώστε. Η πτώση των 10,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας και του ανήκει του κύριου Μητσοτάκη δεν προήλθε από το ΠΑΣΟΚ ή από το ΣΥΡΙΖΑ. Προήλθε από τη μεγάλη κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή τι λέει? Βαρέθηκα, κουράστηκα με τον κύριο Μητσοτάκη και τα ίδια πρόσωπα. Θέλω όμως εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να μπορεί να αλλάξει τη ζωή μου. Τι χρεώνεται λοιπόν στον κύριο Ανδρουλάκη? Χρεώνεται ότι δεν πέτυχε αυτό? Γιατί σας ακούω να λέτε ότι η μεγάλη πτώση της Νέας Δημοκρατίας προήλθε κατά κύριο λόγο από την κοινωνική αντιπολίτευση. Και είναι για μια πραγματικότητα, διαφορετικά θα είχαν καρποθεί περισσότερα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα χρεώνεται στον κύριο Ανδρουλάκη τι? Ότι δεν είναι ισχυρό δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε? Ότι δεν μπόρεσε να περάσει τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε βρεθεί όλο το προηγούμενο διάστημα σε μια κατάσταση εσωκομματικής, εν πάση περιπτώσει, περιδίνησης? Κοιτάξτε, μακριά από μένα οποιαδήποτε προσπάθεια μηδενισμού του έργου που παρήχθη εντός και εκτός Βουλής από το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία δύο χρόνια. Έφτασε αυτό το μήνυμα στους πολίτες? Η αλήθεια είναι πως όχι. Έχουμε 60% αποχή, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολεί και μας προβληματίζει. Και βεβαίως έχουμε συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι, που συνεχίζεται με περαιτέρω πτώση. Έχουμε συντριβή της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Και αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί εκλογικά πολιτικά να το κεφαλοποιήσει. Άρα και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εμείς λοιπόν θέσεις και έργο παρήγαμε μέσα και στη Βουλή και εκτός, όμως δεν έφτασε στους πολίτες, δεν ανοίξαμε τις πόρτες να δεχτούμε πολίτες, στελέχη που ήθελαν να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια. Άρα αυτό έχει αποτέλεσμα να μην πετύχουμε τους εκλογικούς μας στόχους και βεβαίως αυτό δεν αφορά το μέλλον, δεν αφορά την κοινωνική αντιπολίτευση, δεν αφορά μια πλειοψηφία πολιτών που αυτή τη στιγμή τι περιμένει? Περιμένει από το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρωτοβουλία, να δομήσει μια μεγάλη, μια πλατιά δημοκρατική παράταξη, η οποία θα κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη στα μάτια, θα συνθέσει, θα ενώσει, θα διεκδικήσει και θα κερδίσει, κύριε Παντινέ. Γιατί θα κερδίσει? Όχι για να ράψουν κάποιοι κοστούμια, αλλά γιατί ο κόσμος θέλει μια διαφορετική κυβέρνηση που θα κάνει μια άλλη πολιτική, που θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Είπατε πριν ότι πρέπει η νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να είναι ξεκάθαρη σε σχέση με το με ποιους συνεργάζεται και με ποιους όχι. Αυτό ήταν αιχμή για κάτι το οποίο είπε σήμερα το πρωί ο κύριος Δούκας, γιατί τον άκουσα σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξή του να μιλάει για επιμέρους ζητήματα και για ενδεχόμενο συνεργασία με τον κύριο Μητσοτάκη, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, το με ποιους είναι αφορά τις κοινωνικές δυνάμεις και τους πολίτες που το ΠΑΣΟΚ παραδοσιακά εκπροσωπούσε. Τις δυνάμεις αυτές οι οποίες έκαναν το ΠΑΣΟΚ δυνατό και βεβαίως οι δυνάμεις αυτές οι οποίες σήμερα περιθωριοποιούνται από τον Μητσοτάκη και πιθανόν αισθάνονται ότι δεν εκφράζονται από κάποιο πολιτικό κόμμα. Όμως το ερώτημά σας, εγώ θα απαντήσω. Και θα σας πω ότι δεν μπορούμε να συζητάμε με τον κύριο Μητσοτάκη από τη στιγμή που στο θέμα π.χ. της ακρίβειας ο κύριος Μητσοτάκης είναι με τους κερδοσκόπους, είναι με τους παρόχους, το ΠΑΣΟΚ είναι με τους πολίτες. Στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο κύριος Μητσοτάκης είναι με ένα τραπεζικό σύστημα που έχει αποκλείσει κάθε εμπορική επιχείρηση από δανεισμό, τράπεζα, από ταμείο ανάκαμψη, από ΕΣΠΑ. Εμείς λέμε να υπάρχει διάχυση αυτών των πόρων σε όσο δυνατόν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο θέμα της δημόσιας υγείας, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι εδώ πρέπει να πάμε σε ένα προνοιακού τύπου σύστημα, όπου οι ανασφάλιστοι δεν έχουν πρόσβαση σε παροχές υγείας ποιοτικές. Και εμείς λέμε ότι η υγεία είναι ένα αγαθό που αφορά όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση ή την κοινωνική τους τάξη. Άρα εδώ οι διαφορές είναι μεγάλες, είναι διακριτές. Το ΠΑΣΟΚ είναι η παράταξη που έχει ανθρωπιά, κοινωνική συνοχή, φιλικό προς την αγορά και βεβαίως με πάγιες θέσεις στα εθνικά θέματα, στα οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μια στάση που θα έλεγα είναι τουλάχιστον ανησυχητική. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να συζητήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη σε οποιοδήποτε επίπεδο? Τώρα, η Νέα Δημοκρατία είχε μια αισθητή πτώση. Εσείς την αναφέρατε, την περιγράψατε με μονάδες, 12 και πλέον μονάδες. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους στην πραγματικότητα. Η διαφορά όμως του ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία είναι επίσης περίπου 13 μονάδες ακόμη. 14 μονάδες ακόμη. Επομένως, μπορεί το ΠΑΣΟΚ μόνο του να είναι το αντίπαλο δέος? Μα εγώ γι' αυτό είπα ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι ένα κόμμα με παρακαταθήκη στην χώρα, ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορική συνείδηση και συλλογική μνήμη στο σύνολο των πολιτών, ο κόσμος ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πηξίδα της Δημοκρατικής Παράταξης και βοτός της Δημοκρατικής Παράταξης. Πρέπει όμως την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ να λαμβάνει το μήνυμα της εποχής, το μήνυμα των εκλογών, το μήνυμα των πολιτών. Τι λέει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Το μήνυμα αυτό λέει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να φτιάξει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία θα είναι κόμμα εξουσίας, εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης για να μπορέσει να εφαρμόσει μια άλλη πολιτική. Περιλαμβάνει με κάποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Όχι σε επίπεδο στελεχών απαραίτητα ηγεσίας. Εδώ, κύριε Αρβαντινέ, στην πρόταση της πιστείας, που κανένας δεν πίστευε ότι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας θα συνυπογράψουν το σύνολο των βουλευτών το ίδιο κείμενο, το οποίο πέτυχε να αποπενθούν δύο υπουργοί της κυβέρνησης 2 μήνες πριν τις εκλογές, νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή αφετηρία και ένδειξη ότι ναι, μπορούν τα κόμματα να συζητήσουν. Ναι. Και βέβαια να διερευνήσουν προγραμματικά πού συμφωνούν, πού διαφωνούν, με ποιο στόχο. Όχι τεχνητές συγκολήσεις σε επίπεδο κορυφής ή συνεργασία για τη συνεργασία, γιατί στην πολιτική 13 και 15 δεν κάνει 28. Δεν είναι όπως τα μαθηματικά. Όμως, αν γίνει μια σοβαρή, έγκαιρη προγραμματική συζήτηση και υπάρχει διάθεση να δομηθεί μια πλατιά και μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα υποδεχθεί τις αγωνίες και τις ελπίδες αυτής της κοινωνικής αντιπολίτευσης που κατάφερε να συντρίψει τον κύριο Μητσοτάκη, τότε ναι, σε επόμενες εκλογές αυτή η παράταξη θα κερδίσει, θα αλλάξει την πολιτική, την καθημερινότητα των πολιτών και θα κάνει τα πράγματα πιο δίκαια για τους πολίτες. Εμένα θα μου επιτρέψετε, κύριε Κατρίνη, να κάνω τον κακό και τον περίεργο. Μια σύμπλευση στο πλαίσιο μιας διαδικασίας κοινοβουλευτικής είναι πάντοτε θεμητή. Δεν είναι η πρώτη φορά που την είδαμε. Βεβαίως είναι πολύ χαρακτηριστικό, ενδεικτικό το παράδειγμα που δίνεται. Αλλά πολλές φορές και στην ψήφιση νομοσχεδίων ή στην καταψήφιση νομοσχεδίων βλέπουμε κόμματα να έχουν κοινή πολιτική προσέγγιση. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα, κατά τη γνώμη μου. Εσείς μιλάτε για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είναι ηγέτιδα δύναμη, έτσι το περιγράψατε, σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το διάλογο που θα γίνει. Το ίδιο λέει και ο κύριος Κασελάκης. Δεν αισθάνεστε ότι ο κόσμος ή ένα μέρος του κόσμου, για να μην είμαι άδικος, ακούει τη συζήτηση αυτή και βλέπει στην πραγματικότητα πρόσωπα απέναντί του, τα οποία ενδεχομένως και από λάθος του, όχι απαραίτητα επειδή έχει δίκιο, θεωρεί ότι μάχονται για το ποιος θα έχει την αρχηγική καρέκλα? Κοιτάξτε, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται ποιος θα έχει την καρέκλα του οδηγού. Γι' αυτό το λέω. Δεν ενδιαφέρονται ποιος θα θεωρεί ότι έχει το πάνω χέρι. Οι πολίτες τι λένε? Οι πολίτες λένε ότι εδώ και τώρα θα πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις να συζητήσουν τουλάχιστον και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο αν σε πολλά σημεία πολιτικά μπορούν να συγκλίνουν και αυτό να οδηγήσει όχι σε μια συγκόλληση κορυφής, όχι σε ένα συνασπισμό ad hoc, ο οποίος
δεν έχει προοπτική. Π.χ. και στη Γαλλία που είχαμε μια συνειδητοποίηση του, των πολιτών με τη μεγάλη συμμετοχή. Ναι, απετράπη η νίκη της κυρίας Λεπέν, αλλά βλέπετε ότι εδώ αυτό, επειδή ακριβώς δεν είχε προετοιμαστεί έγκαιρα και δεν είχε προγραμματική σύγκληση και συζήτηση, πιθανόν εγκυμονεί κινδύνους και για το θέμα της κυβερνητικής σταθερότητας. Εκεί ευνόησε και το εκλογικό σύστημα. Εγώ θα σας κάνω ερώτηση σχετικά μετά. Άρα είναι άλλο το γεγονός αντιπολίτευση λογικά διαφωνεί με κυβερνητικά νομοσχέδια και καταψηφίζει. Είναι άλλο να συνυπογράφει ένα κείμενο το σύνολο των κοινοβουλευτικών ομάδων και είναι κάτι τελείως διαφορετικό να υπάρχει μια σοβαρή συζήτηση ώστε να φτιαχτεί μια μεγάλη παράταξη, όχι γιατί το θέλουν οι αρχηγοί των κομμάτων, αλλά γιατί το θέλει η πλειοψηφία των πολιτών που πλέον θέλει να αλλάξει τη σημερινή κυβέρνηση. Κουράστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, θέλει να δει κάτι διαφορετικό. Κάτι που είναι πολύ ενδιαφέρον. Μια μεγάλη ενιαία παράταξη. Εντάξει, αυτό είναι πολύ πρόωρο να το συζητήσουμε, γιατί είμαστε ακόμα στην αφετηρία. Όμως το Πασόκ. Επειδή ξέρετε ότι το Πασόκ ήταν κόμμα εξουσίας και ο Ανδρέας Παπανδρέου μας άφησε παρακαταθήκη μια μεγάλη παράταξη, ένα κόμμα εξουσίας που έθετε πάντα υψηλούς στόχους και εξέφραζε ευρύτατες κοινωνικές δυνάμεις. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτή είναι η ιστορική πορεία και διαδρομή του Πασόκ, το οποίο πάντα μπορούσε να ακούσει, να μεταφράσει και να συνθέσει αγωνίες, ελπίδες και προσδοκίες ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτό λοιπόν σήμερα το ζητάει μια πλειοψηφία που δεν εκπροσωπείται από πολιτικό κόμμα. Και λέει ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια άλλη πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει η ακρίβεια να μην δικαιολογείται διαρκώς από τον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι εισαγόμενη τη στιγμή που έχουμε εσχροκέρδια και το έχει καταλάβει και ο κάθε πολίτης. Πρέπει η δημόσια υγεία να είναι προσιτή σε όλους τους πολίτες. Πρέπει ο πρωτογενής τομέας να στηριχθεί και όχι να εγκαταλειφθεί ύπαιθρος, και το λέω γιατί εγώ προέρχομαι, έχω μεγαλώσει, εκλέγομαι στην ελληνική περιφέρεια και ακούω, κύριε Αρβαντινέ, την αγωνία των ανθρώπων της περιφέρειας για την εγκατάλειψη της υπαίθρου, που για το Πασόκ πάντα ήταν προτεραιότητα. Όλα λοιπόν αυτά θα πρέπει να είναι μηνύματα σαφή προς τα κόμματα για να ξεκινήσουν τη συζήτηση και να διερευνήσουν το ενδεχόμενο, ναι, να υπάρχουν κοινές πρωτοβουλίες, ναι, να υπάρχει κοινός βηματισμός και βεβαίως με στόχο να υπάρχει μια μεγάλη παράταξη η οποία, το ξαναλέω, θα ενώνει, θα συνθέτει, θα διεκδικεί και θα κερδίζει. Αυτό δηλαδή που έκανε το ΠΑΣΟΚ από το 1977 μέχρι και την νίκη του 1981. Άρα καταλαβαίνετε, θα βλέπατε με θετικό μάτι τη σύσταση, για παράδειγμα, το αναφέρω εγώ έτσι, μιας επιτροπής η οποία θα μπορούσε να διερευνήσει το πεδίο, τα πεδία στα οποία θα μπορούσε να υπάρχει σύγκληση. Εγώ νομίζω, κύριε Αρβαντινέ, ότι είναι σαφές ότι θα πρέπει να επιχειρηθεί ο διάλογος. Και αυτό πρέπει να είναι πολιτική απόφαση των κομμάτων. Και εγώ το ζήτησα αυτό και στις συνεδριάσεις των οργάνων του ΠΑΣΟΚ πριν ληφθεί απόφαση για την εκλογή ηγεσίας. Γιατί είναι σαφές ότι και το στίγμα το πολιτικό πρέπει να είναι ευδιάκριτο. Το ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει για ποιους είναι, με ποιους είναι και με ποιους δεν είναι και δεν πάει. Γιατί, κύριε Αρβαντινέ, σε όλη αυτή την πορεία του ΠΑΣΟΚ υπήρχαν και στελέχη τα οποία τιμήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ, τα οποία όμως θεώρησαν σκόπιμο να προσφέρουν υπηρεσίες ή να στηρίξουν τις πολιτικές επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Το λέτε για την κυρία Διαμαντοπούλου αυτό. Αυτό λέω για όσα στελέχη το έκαναν ή το κάνουν και σήμερα ως υπουργοί του κ. Μητσοτάκη. Αυτό στη δική μου λογική είναι αδιανόητο και είναι κάτι που έχει πληγώσει τα μέλη της παράταξης και τους ανθρώπους οι οποίοι έμειναν σταθεροί στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και συνυποψηφίοι σας Άρα πρέπει να υπάρχουν καθαρές γραμμές, καθαρές τοποθετήσεις. Εγώ σε αυτή τη διαδικασία που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι εξόχως πολιτική, οι υποψήφοι θα θέσουν τις πολιτικές προτάσεις και εγώ αυτή την πρόταση τη λέω ξεκάθαρα, με σαφήνεια, με κόκκινες γραμμές και με συγκεκριμένα πολιτικά όρια. Δεν αφήνω υπονοούμενα, δεν λέω άλλο να εννοήσω άλλο και βεβαίως αυτή την πρόταση υπερασπίζουμε και θα υπερασπίζουμε στην πορεία της πολιτικής μου. Αυτοί οι άνθρωποι που από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ και όπως λέτε έχουν προσφέρει υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο στον κύριο Μητσοτάκη, χωράνε σε ένα ΠΑΣΟΚ στο οποίο θα ηγείστε εσείς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα ευρύ κάλεσμα στις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή η εναλλακτική πρόταση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό το κάλεσμα είναι ευρύ, είναι ανοιχτό. Δεν μπορεί η διαδικασία του ΠΑΣΟΚ να αφορά μόνο
τα μέλη ή τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ του Ιουνίου, γιατί είναι και λιγότεροι από αυτούς των εθνικών εκλογών. Άρα σε αυτή τη διαδικασία εμείς θέλουμε να υπάρχει ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, να δοθεί ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δυναμώνει. Εγώ σας ρώτησα για τα στελέχη που λέτε ότι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες στον κύριο Μητσοτάκη, αν χωρούν την επόμενη. Το ΠΑΣΟΚ δυναμώνει για να είναι το αντίβαρο στη Νέα Δημοκρατία και για να ξεκινήσει τη διαδικασία να φτιάξει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και βεβαίως αυτές οι συμπεριφορές. Καταλαβαίνω ότι εκεί, αν υπάρχουν κάποιοι που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες στον κύριο Μητσοτάκη, δεν ξασκάνουν εσάς. Εγώ είμαι ξεκάθαρος και θέτω τις κόκκινες γραμμές. Και λέω, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συζητά ή να λέει ότι συζητά με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει πάρει επίσης καθαρή θέση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Οι πολίτες το γνωρίζουν και γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να συγχέονται οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ με αυτά τα οποία έχει επιλέξει να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Πείτε μου κάτι τώρα, πεδίο συνεννόησης προσωπικά με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος για παράδειγμα είχε μια πολύ κακή σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον περιέγραφε ως εκβιαζόμενο. Μπορεί να υπάρχει την επόμενη μέρα, αν είστε εσείς πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, προσωπικά με τον κύριο Κασελάκη, η συζήτηση είναι θεσμική και δεν είναι προσωπική. Εγώ δεν μιλάω για τα πρόσωπα. Και οι ηγεσίες θα κάνουν μια συζήτηση, δεν μπορεί. Κύριε Λαβαντινέ, εγώ δεν μιλάω για τα πρόσωπα, μιλάω για τις πολιτικές. Μιλάω για την ανάγκη πολιτικών χώρων που εκφράζουν κοινωνικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα πεδίο διαλόγου. Αν αυτό το διάλογο κάποια ηγεσία δεν θέλει να γίνει, να είστε βέβαιος ότι η ροή των γεγονότων και η κοινωνική δυναμική θα τους αναγκάσει να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εσείς άρα, θέλετε, αν καταλαβαίνω άρα καλά, αυτή όμως, η συζήτηση, κύριε Κατρίνη. Εγώ, κύριε Λαβαντίνε, θέλω την επόμενη μέρα, το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω, το καθιστώ σαφές, το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρωτοβουλία να φτιαχτεί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Σε αυτή την πρωτοβουλία δεν μπορεί να τίθεται κανένα ανάχωμα, είτε από προσωπική αγωνία, είτε από ανασφάλεια, κανενός ηγετικού στελέχους, κανενός κόμματος. Άρα εδώ δεν είναι ζήτημα του εκάστοτε αρχηγού του κόμματος, είναι θέμα του τι ζητάει η βάση και νομίζω ότι το μήνυμα είναι σαφές και είναι νομίζω μονόδρομος αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό, κύριε Κατρίνη, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε. Έχει ανακύψει ένα ζήτημα σήμερα με την υποψηφιότητα του κυρίου Δούκα και το κατά πόσον αυτή επιτρέπεται ή υπό το καταστατικό σας. Ομολογώ ότι διαβάζοντας το άρθρο 36, αν δεν κάνω λάθος, του καταστατικού, 36. Καταλαβαίνω ότι πράγματι υπάρχει ασυμβίβαστο. Και ότι θεωρητικώς δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο κ. Δούκας. Θα γίνει κάτι γι' αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να αποκλειστεί κάποιος για έναν τοπικό λόγο. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι ο κ. Δούκας μπορεί να είναι υποψήφιος. Ναι. Όμως το θέμα δεν είναι η κρίση του άρθρου 36 του καταστατικού. Το μείζον είναι η κρίση και η αξιολόγηση των πολιτών. Δηλαδή, αυτό είναι δεδομένο. Γιατί το λέω αυτό? Αν ένας υποψήφιος πρόεδρος θεωρεί ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιος πρόεδρος και δήμαρχος, αυτό ξέρετε και είναι δύο ρόλοι που είναι πολύ σοβαροί και έχουν αυξημένες απαιτήσεις και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι αυξημένες και οι απαιτήσεις των πολιτών. Άρα εμένα δεν θα με απασχολούσε το άρθρο 36 του καταστατικού, θα με απασχολούσε η λογικά αυξημένη απέτηση και κρίση των πολιτών που θέλουν οι ρόλοι να υπηρετούνται στο ακέραιο με βάση τη λαϊκή. Καταλαβαίνω από την απάντησή σας, διορθώστε με αν έχω καταλάβει λάθος, ότι αν εσείς ήσασταν δήμαρχος Αθηναίων, για παράδειγμα, δεν θα θέτατε τον εαυτό σας στην κρίση των φίλων και μελών του ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος πρόεδρος? Εγώ νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος και λέω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι να σκεφτούν ότι οι ρόλοι έχουν αυξημένες απαιτήσεις, γιατί είναι πολύ σοβαροί και οι πολίτες που το βλέπουν έχουν και αυτοί αυξημένες απαιτήσεις και αυξημένη κρίση, κύριε Ραβαντινά. Μάλιστα. Τώρα, το μήνυμα των γαλλικών εκλογών που πήρατε εσείς, κύριε Κατρίνη, ποιο είναι? Εκεί είδαμε μια σύμπλευση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων, πράγματι. Μια πετυχημένη εκ του αποτελέσματος σύμπλευση. Αλλά ευνοήθηκαν οπωσδήποτε από το εκλογικό σύστημα, γιατί σε απόλυτο αριθμό δεν ήταν πρώτο το νεολαϊκό μέτωπο. Απλώς εξασφάλισε λόγω του μενοεδρικού συστήματος περισσότερες έδρες. Επομένως, μιλάμε για διαφορετικό εκλογικό σύστημα, άρα για διαφορετικά δεδομένα. Θα σας πω, εδώ υπήρχε μια συνένωση δυνάμεων, η οποία όμως κινητοποιήθηκε από το αίσθημα του φόβου. Σωστά. Για να μην κερδίσει η κυρία Λεπέν. Άρα δεν υπήρχε προγραμματική συζήτηση, δεν υπήρχε σοβαρή σύγκληση των κομμάτων και φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει μια χώρα όπως είναι η Γαλλία σε μια θεσμική περιπέτεια. Όμως υπήρχε μια κινητοποίηση λαϊκή και μια πολιτική ευσυνειδησία του γαλλικού λαού να αποτρέψει την άνοδο της κυρίας Λεπέν. Και το λέω αυτό γιατί πριν από αυτό είχαμε την θεοποίηση του κύριου Μακρόν, ο οποίος κήρυξε το τέλος των ιδεολογιών, ο οποίος μιλούσε για μεταπολιτική. Ένας πρόεδρος, κύριε Λαβαντινέ, ο οποίος
δεν είχε πρόβλημα να πει ότι εκπροσωπεί τους πλουσίους ή τα συμφέροντα των πλουσίων. Προερχόμενος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, όχι, παρόλα αυτά. Ναι, παρόλα έτσι, αυτά κύριε ναι, έλεγε ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Διαγωνός. Υπάρχει μόνο το πρόσωπο το οποίο έχει αυτή την πολιτική και το οποίο ουσιαστικά έστρωσε το έδαφος για να γίνει αυτή η άνοδος της κυρίας Λεπέν. Αυτό λοιπόν είναι δίδαγμα για όσους πιστεύουν ότι η πολιτική τελείωσε ή ότι τα πρόσωπα μπορούν να ξεπεράσουν την πολιτική. Ο λαός έδωσε την απάντηση, όπως και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου είδαμε μια εντυπωσιακή νίκη των εργατικών κόντρα σε μια πολιτική που ο Βρετανικός λαός είπε ότι δεν την αντέχει, δεν μπορεί να την υποστηρίξει, θέλει μια μεγάλη αλλαγή. Και εδώ λοιπόν έρχεται και είναι επίκαιρο και στη χώρα μας ότι η λύση θα προέλθει μέσα από την πολιτική. Γι' αυτό και εγώ σε αυτή τη διαδικασία που θα είναι δημιουργική, που θα είναι συμμετοχική, ελπίζω, που θα είναι δημοκρατική και ανοιχτή, εγώ θα καταθέσω πολιτικές προτάσεις πάνω σε ζητήματα που αφορούν και τη λειτουργία της παράταξης, όμως κυρίως πολιτικές προτάσεις για τη χώρα και τους πολίτες, για ζητήματα που τους καίνε, κύριε Ραβαντινέ. Όπως το θέμα της δικαιοσύνης, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα της χώρας, της επιχειρηματικότητας. Όπως τα εθνικά θέματα, στα οποία η Ελλάδα έχει μια διαρκώς υποχρεωτική στάση. Όπως τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αφήνει να σβήσουν. Όπως τα εργασιακά δικαιώματα, στα οποία αυτή τη στιγμή κανείς δεν μιλάει για την εξάμερη εργασία. Όπως τον πρωτογενή τομέα, που η Ελλάδα αντί να είναι αυτοδύναμη και με διατροφική αυτάρκεια, δεν ασχολείται κανένας που οι εισαγωγές τροφίμων αυξάνονται κάθε εξάμηνο. Όπως τα ζητήματα του δημογραφικού, όπως τα θέματα της οικονομίας, όπως ότι κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να στυλιτευθεί αυτή η απαράδεκτη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος που σφίγγει και συνθλίβει την οικονομία. Κάποιος πρέπει να μιλήσει για αυτά. Κάποιος πρέπει να κάνει μια πρόταση ρήξης και ελπίδας. Κάποιος πρέπει να πει στους πολίτες, κοιτώντας τους στα μάτια, ότι ναι, η συμμετοχή έχει αξία, γιατί η συμμετοχή μπορεί να φέρει αλλαγή όχι μόνο στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και στη ζωή και στην καθημερινότητα. Κύριε Κατρίνη, πριν σας αποχαιρετήσω, αν μπορείτε να μου απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι, ήταν λάθος του Πασόκ τον προηγούμενο ένα χρόνο πριν από τις ευρωεκλογές, που σε μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα τα μη κρατικά πανεπιστήμια ή πολύ περισσότερο ο νόμος για την ισότητα στο γάμο, δεν είχε μια θέση η οποία είναι ξεκάθαρη προς τους πολίτες? Μάλιστα στο ένα από τα δύο υπήρξε και μια διάσπαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μπω σε επιμέρους ζητήματα. Είναι σημαντικά για την ταυτότητα όμως. Κοιτάξτε, το Πασόκ πήρε θέση η οποία δεν ήταν ομοιογενής στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Όμως το κυρίαρχο είναι το Πασόκ σήμερα να επαναπροσδιορίσει το πολιτικό του στίγμα και αυτό το στίγμα να είναι καθαρό και ευδιάκριτο στους πολίτες, όχι αυτούς που ψηφίζουν Πασόκ, αλλά αυτούς που απέχουν, αυτούς που πιστεύουν σήμερα ότι το Πασόκ μπορεί να είναι η μήτρα της λύσης για μια μεγάλη παράταξη που θα κερδίσει τις εκλογές και θα τους βοηθήσει να ζήσουν καλύτερα και με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλή προσωπική επιτυχία σας εύχομαι, κύριε Κατρίνη, σε αυτή την εκλογική διαδικασία που ξεκινάει σε αυτόν τον εκλογικό μαραθώνιο μέχρι το φθινόπωρο.